Κατερίνα Μιλιώτη, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντηση που είχε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον ανώτερο εκτελεστικό αντιπρόεδρο της ExxonMobil, Νίλ Τσάπμαν. Επιτάπητος βρέθηκε το γεωτρητικό πρόγραμμα της ExxonMobil για το τεμάχιο 10. Αυτό ανέφερε σε δήλωση που ακολούθησε τη συνάντηση ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακοτρύπης. Είπε ότι η γεώτρηση αναμένεται, την τοποθέτησε χρονικά στο 4ο τρίμηνο του 2018, χωρίς να πει ωστόσο με ακρίβεια ποια μέρα θα αρχίσει η διαδικασία αυτή, όπως το ίδιο έπραξε και στη δήλωσή του ο κύριος Τσάπμαν, ο ανώτερος αντιπρόεδρος, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της ExxonMobil. Επιτάπητος λοιπόν βρέθηκε το γεωτρητικό πλάνο της Exxon Qatar για το τεμάχιο 10, καθώς επίσης και το πώς βλέπει η ExxonMobil τις εξελίξεις στον τομέα των υδρογοναθράκων σε διεθνές επίπεδο και τις προοπτικές που ανοίγονται τα επόμενα χρόνια τόσο για τη χώρα μας όσο και ευρύτερα για την Ανατολική Μεσόγειο. Ρωτήσαμε τον κύριο Τσάπμαν εάν η ExxonMobil ενδιαφέρεται για το τεμάχιο 7. Μας απάντησε επί λέξη ότι δεν απέκλεισε καταρχήν οτιδήποτε. Είπε ότι την εταιρεία την ενδιαφέρουν ο κάθε χώρος που μπορεί να υπάρχουν υδρογονάθρακες. Είπε ωστόσο ότι αυτή τη στιγμή είναι πρώιμο να πούμε κάτι τέτοιο, χωρίς να αποκλείσει οτιδήποτε, οποιαδήποτε κίνηση από πλευράς ExxonMobil μελλοντικά, ενώ κληθείς να τοποθετηθεί όσον αφορά τις επιθέσεις που δέχεται η Κύπρος, τις λεκτικές από πλευράς Τουρκίας για το τεμάχιο, Γιώργο, 7. Τις απειλές, οι οποίες διαδικώνονται ξανά και ξανά, της Τουρκίας για το τεμάχιο 7. Ακριβώς, ο ανώτερος εκτελεστικός αντιπρόεδρος της ExxonMobil είπε ότι εμάς δεν μας αγγίζουν, δεν μας αφορούν. Εμείς είμαστε εταιρεία εξόρυξης υδρογοναθράκων. Αυτά είναι κυβερνητικά θέματα, έχουν να κάνουν με την κυβέρνηση ουσιαστικά. Έδωσε τη δική του απάντηση. Επίσης, εξέφρασε τη δική του αισιοδοξία για το τεμάχιο 10, λέγοντας παράλληλα ότι είναι πολύ σημαντικό να δούμε πρώτα τι έχει, τι βρίσκεται, τι έχει εκεί κάτω από πλευράς ποσοτήτων και μετά πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν και τα χρονοδιαγράμματα σε όλη αυτή τη διαδικασία εξόρυξης. Κατερίνα. Έχουμε μια δήλωση του κυρίου Λακοτρύπη, έτσι, ο οποίος ήταν επίσης παρόν στη συνάντηση. Να ακούσουμε τη δήλωση του κυρίου Λακοτρύπη. Όπως ήταν, Γιώργο, και ο Υπουργός Εξωτερικών. Ναι, και ο κύριος Χριστοδουλίδης ήταν παρόν. Να ακούσουμε τη δήλωση του κυρίου Χριστοδουλίδη. Του κυρίου Λακοτρύπη. Ναι, σε ευχαριστώ. Βασικό αντικείμενο συζήτησης ήταν βεβαίως το επικείμενο ερευνητικό πρόγραμμα της κοινοπραξίας Exxon Qatar στο τεμάχιο 10, το οποίο όπως γνωρίζετε θα αρχίσει το 4ο τρίμηνο του 2018, καθώς επίσης το πώς βλέπει η εταιρεία τις εξελίξεις στον τομέα των υδρογοναθράκων σε διεθνές επίπεδο και τις προοπτικές που ανοίγονται τα επόμενα χρόνια τόσο για τη χώρα μας όσο και γενικότερα για την Ανατολική Μεσόγειο, για να μπορέσει να καταστεί η περιοχή μια εναλλακτική πηγή εφοδιασμού και διαδρομής για φυσικού αερίου για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνάντηση έγινε σε πάρα πολύ καλό κλίμα και όπως θα ακούσετε και από τον κύριο Τσάπμαν, μας ενημέρωσε εκτενώς για το πώς προχωρούν οι προετοιμασίες για τις επικείμενες γεωτρήσεις. Έχετε καθορίσει και ημερομηνία γεωτρήσεις σε αυτή τη συνάντηση, κύριε Λακοτρύπη? Το μόνο που θα σας πω είναι ότι θα γίνει μέσα στο 4ο τρίμηνο του 2018, όπως έχει προγραμματιστεί.